Ιστορική χαρακτήρισε τη σημερινή μεγάλη κινητοποίηση και ο βουλευτής δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Καραγενίδης, ο οποίος έλαβε μέρος στην όλη κινητοποίηση, αλλά και στις πορείες που πραγματοποιήθηκαν. Να πω καταρχήν ότι ήταν ιστορική η σημερινή ημέρα. Θεωρώ ότι είχε ίσως τον περισσότερο κόσμο που μάζεψε ποτέ αυτή η πόλη. Γιατί έγινε κοινή συνείδηση σε όλους ότι ενωμένοι μπορούμε να παλέψουμε τα μέτρα. Τώρα, όσον αφορά το τι γίνεται κάτω στην Αθήνα, έχω μια πληροφόρηση. Είναι χιλιάδες οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι επαγγελματοβιοτέχνες που έχουν μαζευτεί και διαδηλώνουν ένα και μοναδικό πράγμα: να μην περάσουν τα μέτρα στη Βουλή. Πιστεύω ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα, που, το οποίο δεν ξέρω αν είναι μεγάλο ή μικρό, γιατί δεν έχει αποφασίσει η κυβέρνηση πότε θα περάσει τα μέτρα στη Βουλή, πότε θα προσπαθήσει μάλλον να τα περάσει. Θεωρώ όμως ότι το επόμενο χρονικό διάστημα πρέπει να είναι διάστημα έντασης, σύγκρουσης με αυτές τις πολιτικές και ανατροπής της κυβέρνησης και των αποφάσεων που έχει πάρει. Ο κόσμος σήμερα διαδήλωνε ζητώντας την ανατροπή των μέτρων. Πόσο αυτό είναι εφικτό κάτω από τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και με όλα αυτά που μέσω του διαλόγου, τάχα μου του Υπουργείου Οικονομικών, της κυβέρνησης με την Τρόικα κτλ. Έχουμε. Εντάξει, αφήνουμε λίγο στην άκρη αυτό, όπως λέτε, τους τάχα μου διαλόγους και αγώνες που κάνει η κυβέρνηση με την Τρόικα, είναι όλα επικοινωνιακά. Τα μέτρα έχουν αποφασιστεί από το Φεβρουάριο, όπως δηλώναμε προεκλογικά. Για μας το έχουμε πει εδώ και περίπου ένα μήνα. Ο μοναδικός μας σκοπός και στόχος αυτή τη στιγμή είναι να μην περάσουν τα μέτρα στη Βουλή. Και μπορεί να γίνει αυτό εάν ο κόσμος δείξει με την μαζικότητά του ότι δεν τον ενδιαφέρει να σωθεί το ευρώ ή η χώρα, όπως λένε αυτοί εικονικά, αλλά τον ενδιαφέρει να σωθεί ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Κύριε Καραγιαννίδη, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, αυτοί οι διάλογοι γίνονται γιατί η κυβέρνηση αντιστέκεται, λέει, σε αυτά που ζητάει η Τρόικα. Επίσης, από την πλευρά της, η Δημοκρατική Αριστερά λέει ότι δεν πρόκειται να ψηφίσει, ότι έχει σχέση και δεν θα συνενέσει αν υπάρχουν και τα εργασιακά μέσα. Κάτι αντίστοιχο σε άλλους τόνους λέει και το ΠΑΣΟΚ. Τελικά όλοι είναι εναντίον των μέτρων. Όχι, όλοι έχουν συνειδητοποιήσει το κόστος που έχουν αναλάβει για να ψηφίσουν αυτά τα μέτρα και επειδή το έχουν συνειδητοποιήσει αυτό το κόστος και γνωρίζουν ότι την επόμενη των εκλογών, όποτε και αν γίνουν, θα έχουν εξαφανιστεί, κάνουν ό,τι μπορούν επικοινωνιακά ώστε να περάσουν με τρίκ διάφορες αποφάσεις που έχουν πάρθει, ξαναλέω. Το τι θα συμβεί με τα μέτρα έχει συζητηθεί και έχει αποφασιστεί και υπογραφεί τον Φεβρουάριο. Ό,τι και αν λένε τώρα είναι επικοινωνιακό. Όσον αφορά βέβαια τη Δημάρ, δεν κατανοώ πώς είναι δυνατόν να στηρίζει μια κυβέρνηση σε όλες τις αποφάσεις μέχρι τώρα και να λέει ότι δεν θα στηρίξει τα εργασιακά. Μα αυτό θα είναι απότοκο των οικονομικών μέτρων που θα πάρει η κυβέρνηση. Οπότε αυτό που λέει είναι καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους. Θεωρούμε ότι πραγματικά ο κόσμος έπρεπε να κατέβει και στην προηγούμενη γενική απεργία με δελτίο τύπου καλούσαμε τον κόσμο να συμμετάσχει σε απεργιακές κινητοποίησεις και χθες με δελτίο τύπου καλούσαμε τον κόσμο να συμμετάσχει έτσι ώστε να εκφράσει τη ριζική του αντίθεση και στην γενικευμένη λιτότητα που πνίγει και στραγγαλίζει το λαό μας αλλά και στον τελευταίο εκβιασμό των τροϊκανών. Από εκεί και πέρα η Δημοκρατική Αριστερά με αίσθημα ευθύνης προσεγγίζει τα ζητήματα, αντιλαμβάνεται ότι η χώρα έχει και δεσμεύσεις, αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία πρέπει να λύσουμε ως κοινωνία, αλλά σε κάθε περίπτωση εκφράσαμε σε κάθε τόνο, με όλους τους δυνατούς τρόπους, την πλήρη αντίθεσή μας στον τελευταίο εκβιασμό και στα επιπρόσθετα μέτρα τα οποία μας ζητούν. Αυτά τα μέτρα δεν πρόκειται να ψηφίσουμε, αυτά τα μέτρα δεν πρόκειται να περάσουν και νομίζω ότι οι Τροϊκανοί σήμερα θα λάβουν το μήνυμα από τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις που και στη Δράμα έγιναν και φαντάζομαι σε όλες τις υπόλοιπες πόλεις και πολύ περισσότερο στην Αθήνα. Πραγματικά νομίζω ότι είναι το καλύτερο μήνυμα που μπορούμε να στείλουμε στην Σύνοδο Κορυφής σήμερα και είναι το μεγαλύτερο διαπραγματευτικό όπλο που μπορεί να έχει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός στα χέρια του. Εσείς δεν θα τα ψηφίσατε. Τότε αν θα κατεβούν στη Βουλή τα μέτρα, θα τηρήσατε την ίδια στάση με αυτήν που τηρείτε σήμερα, που εκφράζεται σήμερα? Σας δηλώσαμε πολύ καθαρά όλες αυτές τις μέρες και σε όλους τους τόνους αυτό τον τελευταίο εκβιασμό και τα επιπρόσθετα μέτρα που ζητάνε στις εργασιακές σχέσεις και στο δημόσιο δεν πρόκειται να τα ψηφίσουμε. Δεν μιλάω για μέτρα για τα οποία έχουμε συζητήσει όλους αυτούς τους μήνες και έχουμε καταλήξει διότι υπήρχε η δέσμευσή μας από την προηγούμενη κυβέρνηση, η δέσμευση της χώρας από την προηγούμενη κυβέρνηση, ότι θα πρέπει να πάρουμε μέτρα στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής, δηλαδή να εξαλείψουμε το έλλειμμα για να μπορέσει η χώρα να ξανασταθεί στα πόδια της. Ευχαριστώ πολύ.